Λοιπόν, να καλέσω τώρα στο βήμα τον που έχει έρθει ήδη, ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Χριστοφόρος Μητρόπουλος, ο οποίος είναι από τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη και θα μας παρουσιάσει τον επόμενο μιλητή μας. Πάτερ, ο λόγος. Ευχαριστώ, Πάτερ. Καλημέρα σας. Your Eminences, Your Graces, Reverend Fathers, ladies and gentlemen, it's an honor to be with you today to come from Brookline, Massachusetts, with the invitation to the presidency of Hellenic College and Holy Cross by Father Stavros, και κατά σύμπτωση, I'm going to introduce him at the same time. I guess it just works together. I just want to do μια παρένθεση. I'm the only thing that's stopping us from coffee, so I understand that. Πρέπει να πάμε μπροστά, άρα να κάνουμε και σωστές ερωτήσεις μετά που θα μιλήσει ο Πάτερ. There are about 20 to 25 alumni of our school present today, and I want to thank them and tell them how proud I am that they're here. Some of them are some of your speakers, so that makes us feel comfortable as parents of tremendous, not only hierarchs, priests, but also lay people as well. So it's an honor to be here. Today we have the privilege of hearing someone that we know very well. We don't have a big introduction for Father Stavros. He is a presbyter, as we know, the coordinator of the network of the Ecumenical Patriarchate for Pastoral Health Care. He is going to speak to us about I Am Alone, Loneliness in Life and in Illness. Let's welcome Father Stavros. Thank you. I just wanted to tell you that in every step of my life, Holy Cross has been with me, is with me, and will be with me. And that the Ecumenical Patriarch Network for Pastoral Health Care would like to work even closer with the school. Αλλά θα αλλάξω τη γλώσσα και θα μιλήσω στα ελληνικά. Θα κάνω παράπονο πρώτα απ' όλα στον συντονιστή του δικτύου που περιόρισε τον χρόνο των ομιλητών και δεν μπορούσαν να αναπτύξουν την εισήγησή τους όπως ήθελαν. Δηλαδή να κάνω παράπονο στον ίδιο τον εαυτό μου. Εγώ θα θυμηθούμε τον πατέρα Ντάριος, ο οποίος σε ένα συνέδριο του Βατικανού μίλησε ο ιδρυτής της αντίστοιχης οργάνωσης του Βατικανού, ένας καρδινάλιος που ήταν 92 χρονών, μίλησε μία μισή ώρα και στο τέλος είπε «Κάποιος αφαίρεσε 5 σελίδες από την ομιλία μου». Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 1976. Η μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου αποτελείται από 8 ασθενείς, έναν διευθυντή νεφρολόγο, μία προϊσταμένη, μία νοσηλεύτρια και μία βοηθό νοσοκόμο. Όλοι βίωναν τη δική τους μοναξιά και το δικό τους πόνο. Η προϊσταμένη έπρεπε να αργήσει σπίτι σε 2 αυτιστικά παιδιά. Η νεαρή νοσηλεύτρια είχε χωρίσει λίγο μετά από το γάμο της και έπρεπε να φροντίσει το παιδί της. Η βοηθός νοσοκόμος έπρεπε να φροντίσει την υπερήλικη μητέρα, τη μητέρα της που ήταν κληρίνης. Ο διευθυντής είχε έναν άχαρο, μάλλον ανύπαρτο γάμο και έναν δύσκολο γιο στην εφηβεία. Καθένας από τους ασθενείς, πέρα από την πάθησή του, έπρεπε να αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις στο οικείο αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον του. Καθώς είχα μάθει τις περισσότερες πτυχές της ζωής τους, οι άρρωστοι δεν μου μιλούσαν πολύ. Προτιμούσαν να κάθομαι δίπλα τους σιωπηλός, κοινωνός της μοναξιάς τους. Η μονάδα της αιμοκάθαρσης που επισκεπτόμουν τότε, όπως και κάθε μικρή ομάδα ή κοινωνία, είναι ένας μικρόκοσμος της ευρύτερης κοινωνίας που ζούμε. Αυτός ο κόσμος μοιάζει με θάλασσα και οι κοινωνίες μας με μικρά νησιά που βρίσκονται διάσπρατα σε αυτήν. Από μακριά το ένα νησί δεν φαίνεται να απέχει πολύ από το άλλο,
Αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Η πρόσβαση σε κάθε νησί μπορεί να είναι δύσκολη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κακοκαιρία. Το κάθε νησί είναι κάτι το ξεχωριστό, με το δικό του σχήμα, τη δική του ομορφιά, τις δικές του δυσκολίες, τη δική του συμπεριφορά και τις απαιτήσεις του. Σε κάθε νησί υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, όπως του πελάγου η βράχη, ο κόσμος θάλασσα που απλώνει και αυτή βομβή σκεφτεί και μόνη, αλμοδαρμένη βράχη, άνθρωποι μονάχοι. Άνθρωποι μονάχοι σαν ξερόκλαδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ερημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα. Σαν εσένα, σαν εμένα. Η ασθενή φύση του ανθρώπου σχηματίζει μία κοινή σε όλους μας ταυτότητα. Αλλά ο καθένας μας είναι μία μοναδική και αναπανάληπτη ύπαρξη που βιώνει τη μοναδικότητά του και συνεπώς τη δική του μοναξιά. Φαινομενικά, ζούμε σε μία κοντινή φυσική απόσταση ο ένας από τον άλλον, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει υπαρξιακή απόσταση μεταξύ μας και αρκετές φορές είναι δύσκολη η ουσιαστική επικοινωνία με τους άλλους. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ομορφιά, αλλά και τις δικές του ατέλειες, τις δικές του χαρές και λύπες και πρέπει να παλέψει με τις διάφορες καταστάσεις που παρουσιάζονται στη ζωή του. Το ερώτημα που τίθεται είναι πόση μοναξιά νιώθει κάποιος όταν παρουσιάζονται αυτές οι διάφορες καταστάσεις στην ζωή του. Μα όσο και να θέλει να τις αποφύγει, θα αναγκαστεί να τις αντικρίσει και να τις αντιμετωπίσει μαζί με τη μοναξιά του. Ορισμός της λέξης μοναξιά στα λεξικά ελληνικά και ξένα δίνεται ως μία κατάσταση του ανθρώπου που ζει μόνος, απομονωμένος από τους άλλους, χωρίς επαφή και επικοινωνία με άλλους. Όμως, το να είσαι μόνος είναι κάτι περισσότερο από μία προσωρινή εμπειρία, από ένα συνέστημα ή ένα σύνολο συναισθημάτων. Η μοναξιά είναι μία διαχρονική ανθρώπινη κατάσταση που προλαμβάνει όλη την πρωτική φύση του ανθρώπου. Αφενός θέλουμε να την αποφύγουμε και αφετέρου θέλουμε να την διαφυλάξουμε. Η μοναξιά βιώνεται σε ένα βαθύ σκοτεινό μέρος του εαυτού μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσα από τον οντολογικό άγχος του θανάτου, ότι δηλαδή θα πάψουμε να υπάρχουμε ως οριοθετημένα όντα που ζουν μέσα στην ελευθερία της αγάπης. Η πάλη μας στην ζωή είναι να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη υπόστασή μας που είναι δοσμένη από το πλαστουργό. Αυτή η υπόσταση απειλείται από τη δυνατότητα να ζήσει ο καθένας ελεύθερος. Αυτή η υπόσταση αποτελείται από τη δυνατότητα να ζήσει ο καθένας ελεύθερος ως εικόνα Θεού, ώστε να αξιοποιήσει τη δυνατότητά του να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Όταν απειλείται η υπόστασή μας, νιώθουμε απροστάτευτοι μπροστά στους κινδύνους που περικυκλώνουν την ύπαρξή μας. Όσο αυξάνονται αυτοί οι κίνδυνοι, τόσο φοβόμαστε την πιθανότητα της απώλειας του είναι μας ως πρόσωπα και συνάμα την απόλυτη μοναξιά. Μαζί με αυτόν τον φόβο υπάρχει η αίσθηση ματαιότητας, ανυμπόριας και θυμού που δημιουργεί μία εσωτερική σκοτοδύνη. Υπάρχει αμαυρότητα παντού και νιώθουμε ότι τα πάντα χρειάζονται μόχθο πολύ. Δεν βρίσκουμε τρόπο να περιγράψουμε τις ανησυχίες μας. Η μοναξιά και ο φόβος μας απορροφούν τόσο πολύ που δεν μπορούμε να διακρίνουμε αν βλέπουμε ή αν ακούμε σωστά, όπως λέει ο Εκκλησιαστής.
ούτε καν έχουμε το κουράγιο να προσευχηθούμε. Τότε κράζουμε, Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Οντολικός φόβος, αυτή η υπαρξιακή απειλή, η αίσθηση ματαιότητας και της ψυχής κούρασης συμβαίνει ιδιαίτερα όταν αρρωσταίνουμε, όταν οι σωματικές και πνευματικές μας δυνάμεις μας έχουν εγκαταλείψει και όταν ο πόνος μας έχει απορροφήσει και μας έχει αποκόψει από τη ζωή και από το Θεό. Θυμάμαι τον αδελφικό μου φίλο, τον Παπαμανώλη Γρασία, που θυμόμαστε πολύ εδώ μέσα, που πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος. Λίγο πριν πεθάνει μου έγραψε: «Αυτά που έκανα στην ζωή μου τα έκανα με τον Χριστό. Τώρα πού είναι?» Τουλάχιστον να θυμηθεί αυτά που κάναμε μαζί σε αυτή τη ζωή στην αιώνια βασιλεία του. Ξέρω ότι είναι κάπου εκεί, αλλά δεν έχω τη δύναμη και το κουράγιο να προσευχηθώ και να του μιλήσω. Πολλές φορές αισθάνομαι μόνος. Αυτό που με παρηγορεί είναι όταν ξέρω ότι άλλοι προσεύχονται σε Αυτόν για μένα. Ακόμη θυμάμαι πρόσφατα τον 29χρονο Δημήτρη που με επισκέφθηκε όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στην Κυριακή χώρα. Ήταν τρομαγμένος και δεν ήθελε να ακολουθήσει την θεραπευτική αγωγή του γιατρού. Με κλάματα το μόνο που έλεγε ήταν: «Φοβάμαι, νιώθω μοναξιά, πονάω». Το ρώτασα πού και γιατί πονάει και απάντησε: «Νιώθω μοναξιά, πονάω μέσα μου βαθιά, δεν αντέχω το πόνο της μοναξιάς, φοβάμαι». Τι ήταν αυτό που φοβόταν ο Δημήτρης? Ποια ήταν η μοναξιά του και ο πόνος του? Εκ πρώτης όψεως θα νόμιζε κανείς πως η αντίδρασή του ήταν υπερβολική και αδικαιολόγητη. Είχε πλάι του ανθρώπους που τον στήριζαν με κάθε τρόπο. Όμως εκείνος ένιωθε διαφορετικός από τους άλλους. Οι άλλοι ήταν υγιείς και εκείνος άρρωστος. Μέχρι τώρα η πιθανότητα του θανάτου του δεν τον άγγιζε. Ξαφνικά τώρα ο θάνατος είναι εγγύης και απειλεί κάθε παροντικό και μελλοντικό του σχέδιο. Συγχωρείτε. Τώρα που είναι σοβαρά άρρωστος δεν θα είναι πια αυτός που ήταν. Ελκυστικός, δημιουργικός, ευχάριστος, ωραίος. Αυτό που πίστευε ότι πρέπει να είναι. Γι' αυτό το λόγο φοβάται πως δεν θα είναι αποδεκτός και θα χάσει την αγάπη, την στοργή και την φροντίδα των δικών του. Μόλις αρρώστησε, συνειδητοποίησε την σκληρή πραγματικότητα της πεπερασμένης ανθρώπινης φύσης. Δεν έχει το προνόμιο να εξαιρέσει τον εαυτό του από αυτήν. Άξεφνα, έχει βρεθεί σε ένα πρωτόγνωρο και άγνωστο δρόμο. Πρέπει να πορευθεί εν μέσω σκιάς θανάτου. Ο Δημήτρης ένιωθε πως κανείς δεν θα μπορέσει να βιώσει τη δική του αγωνία και το δικό του πόνο όπως ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι όσο κοινός είναι ο πόνος και ο φόβος του θανάτου, είναι συνάμα από τα πιο προσωπικά και μοίχια γεγονότα της ζωής του κάθε ανθρώπου. Το μεγαλύτερο άγχος είναι ότι σε ένα ποσοστό θα πρέπει να βιώσει το πόνο και το θάνατο μόνος του. Η παραξιακή κρίση που φέρνει ο θάνατος δεν έχει σχέση μόνο με αυτό που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Έχει σχέση με το πώς νιώθουμε για αυτά που έχουμε ζήσει. Η Λία, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο, μου είπε μετά από την μαστεκτομή της ότι με την αρρώστιά της ήρθε στην επιφάνεια η μοναξιά που είχε βιώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια που ήταν υγιής. Ο διευθυντής της μονάδας αιμοκάθαρσης, βλέποντας καθημερινά την πιθανότητα του θανάτου μπροστά του, ταραζόταν, γιατί βλέποντας τους αρρώστους συνειδητοποιούσε πόσο άσχημα είχε ζήσει ο ίδιος.
Ο δε Ιβάν Ήλιτς του Τολστόη είχε ένα άσχημο και μοναχικό θάνατο επειδή είχε ζήσει μια άσχημη ζωή. Ο δεύτερος τρόπος που βιώνουμε τη μοναξιά είναι μέσα από την ευθύνη μας για την ζωή, τον εαυτό μας και τους άλλους. Η λέξη ευθύνη έχει πολλές έννοιες. Να είσαι υπεύθυνος πολίτης και οικογενειάρχης, να έχεις καλή συμπεριφορά, να είσαι ηθικός και αξιόπιστος. Σε υπαρξιακό επίπεδο, ευθύνη σημαίνει να είσαι αυθεντικός, γνήσιος, αληθινός, πραγματικός. Να είσαι οριοθετημένος ως πρόσωπο και ως προς τις σχέσεις σου. Να είσαι υπεύθυνος σημαίνει να είσαι καθοριστικός στις αποφάσεις σου. Να σηκώσεις το βάρος των πράξεών σου και των αποτυχιών σου. Πάνω απ' όλα, το να είσαι υπεύθυνος σημαίνει να χρησιμοποιείς την ελευθερία που σου έχει δώσει ο Θεός για να καλλιεργείς αγαπητικές σχέσεις. Αυτός που σηκώνει μια τέτοια ευθύνη είναι διαθετημένος να υπερβεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να ακολουθήσει την όντως ζωή. Στην κολυβήθρα του Σιλουάμ, η αμαρτία του παραλίτου ήταν η απροθυμία του να υπερβεί τις καταστάσεις της ζωής του. Βυθισμένος και βολεμένος στην ανυποριά του, δεν μπορούσε να δει τους ανθρώπους που ήταν γύρω του. Γι' αυτό είπε στον Ιησού άνθρωπον ουκ έχω. Όταν ο Χριστός τον ρώτησε αν θέλει να γίνει γης, δεν είπε ναι. Προτίμησε να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να ρίξει την ευθύνη για την κατάντια του αλλού. Ο Χριστός, έροντας την αμαρτία του, τον θεράπευσε και το διέταξε αυστηρά λέγοντάς του να σηκώσει το βάρος του εαυτού του και να περπατήσει υπεύθυνα στην ζωή ως μία αυθεντική ύπαρξη. Όταν ζεις αυθεντικά, αναγνωρίζεις την εμπειρική γνώση που έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα για την ζωή διαχρονικά δια των αιώνων. Η τραγωδία του σημερινού ανθρώπου είναι ότι εν ονόματι μίας ανεύθυνης παρερμηνίας της έννοιας ελευθερίας που δημιουργεί απόγνωση, μίσος και έναν τεράστιο υπαρξιακό κενό, ο άνθρωπος αγνώρισε το ιστορικό παρελθόν του και τις βασικές αξίες του προσώπου. Έτσι, ως θνητό «ον», χωρίς ιστορικό παρελθόν και αξίες, ο σημερινός άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει για τον εαυτό του σαν να πρόκειτο να ζήσει για πάντα. Βέβαια, αυτό είναι αδύνατο, οδηγείται στην απόλυτη ανασφάλεια, στο άγχος και στην απόγνωση και συνεπώς στην απόλυτη υπαρξιακή μοναξιά. Μην μπορώντας να αντέξει αυτή τη μοναξιά, προτιμά να αποποιηθεί την ευθύνη του εαυτού του και να υποδολωθεί σε ψευδοαυθεντίες, αρχές και εξουσίες που εκμεταλλεύονται την ανασφάλειά του προς συμφέρον τους, δημιουργώντας αντί κοινωνίες προσώπων, μάζες ατόμων που αφήνουν τον καθένα να ζει μόνος στην λανθασμένη ελευθερία του και σε μια ανωνυμία χωρίς ταυτότητα. Ζώντας την ανωνυμία και ακοινωνισία χωρίς αυθεντία, ο άνθρωπος αποκόπτεται από το διπλανό του, αλλά το πιο επικίνδυνο είναι ότι αποκόπτεται από τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτός είναι ο τρίτος τρόπος που βιώνεται η μοναξιά. Αυτή είναι η διάχυτη πνευματική και ψυχολογική κατάσταση που χαρακτηρίζει τον σημερινό άνθρωπο. Ζει στην κενότητα. Είναι αποκομμένος από τον εαυτό του. Δεν γνωρίζει ποιος είναι ο ίδιος, ποιος είναι ο άλλος και γι' αυτό δεν ζει σε καθολική αγάπη, καθολική ενότητα με τον Θεό. Το μυαλό του λειτουργεί χωριστά από την καρδιά και την θέλησή του. Λέει κάτι και αισθάνεται κάτι τελείως διαφορετικό. Από τη μία δεν ξέρει τι θέλει και συνεπώς δεν μπορεί να επιλέξει. Και από την άλλη θέλει τα πάντα.
για να καλύψει τη μοναξιά και το υπερξιακό του κενό, δημιουργεί εφήμερες, κυρίως σεξουαλικές σχέσεις, χωρίς όρια. Θέτει στις σχέσεις του μη ρεαλιστικές προσδοκίες με τρόπο που στην συνέχεια να γίνονται αποπνικτικές και να αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξή του. Έτσι, όπως λέει ο T.S. Eliot, ο άνθρωπος έχει γίνει μία μορφή χωρίς σχήμα, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη, γνέψιμο χωρίς κίνηση. Το μόνο που καταφέρνει είναι να ενισχύει το αίσθημα της απογοήτευσης και της ματαιότητας. Με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι καθόλου παράξενο που οι νέοι σήμερα διστάζουν να παντρευθούν, που αυξάνουν τα διαζύγια, μας έχει απορροφήσει η κατανάλωση και που υπάρχει μία διάχυτη απόγνωση για το μέλλον. Σε αυτό το τέταρτο συνέδριο του Πατριαρχείου, η Μητέρα Εκκλησία μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά με ελπίδα. Όμως, για να το πράξουμε αυτό, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε και να αποδεχθούμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το κόσμο, δεν θα απαλλαχθούμε τελείως από τη μοναξιά μας. Όσο προσπαθούμε να αρνηθούμε αυτή την αλήθεια, τόσο θα μας καταβάλει η μοναξιά. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει τόσο εύκολα να προσπαθούμε να καλύψουμε με κούφια λόγια τη μοναξιά όσων έρχονται να βρουν παρηγοριά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι και ο Χριστός βίωσε μοναξιά σε αυτόν τον κόσμο. Έζησε σαν ξένος στον κόσμο και δεν είχε την κεφαλήν που κλίνε. Το πρόσωπό του έγινε αντικείμενο αποστροφής, δέχθηκε εξευτελισμούς και ταπεινώσεις εκ μέρους των ανθρώπων, τον λογόριασαν σαν να μη υπήρχε. Ήταν συνέρημο μόνος του, όπου δοκιμάστηκε η οντολική του υπόσταση. Πριν την σταύρωσή του, οι μαθητές τον άφησαν μόνο, αλλά δεν ήταν μόνος, γιατί ήταν με τον Πατέρα του. Ως μέλη της Εκκλησίας καλούμαστε να παραμείνουμε εν το κόσμο που σταύρωσε τον Χριστό, αλλά μην απομακρυνθούμε από την αγάπη του. Στο ποσοστό που απορρίπτουμε την καθολικότητα της αγάπης του σε αυτόν τον κόσμο, θα παραμείνουμε αποκομμένοι και απομονωμένοι από τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τον εαυτό μας. Η παρουσία της μοναξιάς στη ζωή μας είναι μία πρόκληση για την πίστη μας και συνάμα μία ένδειξη πόσο πιστεύουμε ότι ο Χριστός δεν θα μας εγκαταλείψει, αλλά θα παραμείνει κοντά μας για πάντα. Η αύξηση της αίσθησης της μοναξιάς στις μέρες μας πρέπει να μας προβληματίσει. Μήπως και εμείς ως μέλη της Εκκλησίας έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης για αυτήν, επειδή αποφεύγουμε να αποδεχθούμε τη μοναξιά μας? Μήπως δεν έχουμε αποκτήσει την απαραίτητη επίγνωση του αυτού μας, ώστε να ξέρουμε πώς και πότε δοκιμάζεται η αντολική μας υπόσταση? Μήπως δεν μπορούμε να διακρίνουμε πότε ταράζεται η ψυχή μας από συμφορές και πειρασμούς που καλύπτουν την καρδιά μας με νέφη και δεν μπορούμε να διακρίνουμε τι βλέπουμε και τι ακούμε? Μήπως δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον άλλον γιατί φοβόμαστε να αντικρίσουμε τις δικές μας αδυναμίες? Μήπως δεν είμαστε αυθεντικά, γνήσια, αληθινά και κυρωθητημένα πρόσωπα και προτιμούμε να προβάλλουμε ένα προσωπείο, μία ψευδοαυθεντία, επιθυμίοντας το επαγγελματικό μας μανδύα, τους τίτλους μας και προβάλλοντας μία αυστηρή δογματική συμπεριφορά? Μήπως δεν εκφράζουμε την αγάπη μας ελεύθερα, γιατί φοβόμαστε την ευθύνη που ενέχει μία σχέση? Μήπως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας γιατί δεν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας? Μήπως χανόμαστε στην ζήλια και στην ανταγωνιστικότητά μας? Μήπως φτιάχνουμε έναν δικό μας κόσμο γιατί φοβόμαστε να δούμε την πραγματικότητα
γύρω μας, γιατί δεν θέλουμε να συμμετέχουμε στο κοινό άθλημα των σχέσεων κοινωνίας της ζωής. Όμως δεν είμαστε εν τέλει αλλής ανθρώπων και δεν δημιουργούμε κοινότητας προσώπων όπου ο καθένας μπορεί να υπάρχει ως μία ελεύθερη ύπαρξη εν το συνδέσμο της ειρήνης και της αγάπης. Περαιτέρω, μήπως οι σχέσεις μας με τον Θεό καθορίζεται από φόβο και όχι από αγάπη και στηρίζεται επάνω σε διάφορα πρέπει που στο τέλος αφαιρούν την γνησιότητά μας, την ελευθερία και τη δυνατότητά μας να αγαπήσουμε τον διπλανό μας και να αναζητήσουμε τον Θεό μέσα από μία καλή απιστία. Αν αυτά συμβαίνουν, τότε είμαστε ανεπαρκείς να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας την απαραίτητη ελπίδα που χρειάζεται την ώρα της μοναξιάς του. Θα μείνουμε στο περιθώριο της ζωής, ανεπιθύμητοι και απομονωμένοι, και θα πνιγούμε στη μοναξιά μας. Στα σχεδόν 45 χρόνια που είμαι κληρικός, έχω βιώσει αρκετές ώρες, μέρες και νύχτες μοναξιάς. Όμως, οι σχέσεις που έχω αποκτήσει μέσα από το πατριαρχικό αυτό δίκτυο με την παρουσία σας σε αυτό το συνέδριο και ελπίδα ότι αυτές οι αδελφικές σχέσεις θα καλλιεργηθούν στο μέλλον, γλυκαίνουν τη μοναξιά που υπάρχει στην καρδιά μου. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Thank you, Father. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ τον Πατέρα Σταύρο. Για τα λόγια του έγραψα εδώ. A lot of notes. Ήταν πλούσιο το κείμενό σου. Θα υπάρχει αντίγραφο αυτά, θα έχουμε. Ναι, βέβαια. Θα υπάρχει, εντάξει. Κάποιος θέλει να ρωτήσει, έχουμε τον βοηθό μας με το μικρόφωνο, τον αγαπητό πρόσωπο, να πάει στον Πάτερ εκεί μπροστά. Father Stavros, thank you for a very thought-provoking presentation. You open with these eight individuals and liken them to islands and their uniqueness. Each of them have a unique presence. And then you speak about Emmanuel Gratzias and then Dimitri and Gratzias's letter to you. Email. Is it possible? A week before he died. Yes, a week before he died. And Father George speaks about this writing as a second person, second presence, a second individual. Is it possible, because we spoke about this earlier, to really have a pastoral empathetic approach? Is just being there enough for these people or for anyone? If we can, how can we even relate to their suffering and their pain, their loneliness? So even our presence, is that really enough? And you spoke about your own loneliness and how at least the network has offered you some support and helped you with that. I think all of us can relate to that also. Is that enough? What comes to my mind, τώρα με ρώτησε στα αγγλικά, θα απαντήσω στα αγγλικά. What comes to my mind was when I was at the hospital, there was a patient who was a Jehovah Witness who did not consent to any type of therapy. She had a few people come and visit her during the evening, but during the day she was totally alone, and in 4 days she was expected to die. I went and visited her and sat to her and I asked her if she needed anything and she said no. And I said, can I sit with you? She said yes. And I sat with her 15 minutes. I didn't say a word. The next day, I went and saw her again and sat another 15 minutes. I had another 300 people to see.
The third day, I went and asked and sat with her, and I said, "Do you want me to stay or do you want me to leave?" And she said, "Please sit down and stay with me." She didn't say anything, and I didn't say anything. The fourth day, she died. I didn't have to say anything. My presence was enough. And the other thing that we have to realize is that when we go and sit next to a patient, or when we take him Holy Communion, we are not doing it. We are the presence of the entire Christian community, the whole church. And if we can, in our being, in our existence, in our makeup, in our way of life, express that, if we can show that our parishes are not just individual isolated cells, but they belong to something else. You, Father Peter, me, Father Stavros, Father Christopher, we all represent that. We're bringing that to the patient, to the sick person, to the sufferer. For me, that is something. But that's all we can do. The rest is God's grace. Εν πρώτης, Πατέρα Σταύρο, ήθελα προσωπικά να σας ευχαριστήσω και για την παρούσα ομιλία σας, αλλά και για την συμβολή σας στην Εγγένη ως συντονιστής των παρόντων συνεδρίων και όλων των άλλων συντελεστών, διότι προσωπικά με αγγίζουν κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο. Θα ήθελα να γνωρίσω τους σεβαστούς και εκλεκτούς εδώ συνέδρους ότι ευδόξης ο Θεός να έχω μια εμπειρία σημαντική στη ζωή μου, καθότι διαγνώστηκε με καρκίνο του ύπαντος το 2010. Από τότε μέχρι σήμερα, συν Θεό, είχα πολύ θετική εξέλιξη στην όλη πορεία και εμπειρία της νόσου αυτής. Έτσι λοιπόν, με αγγίζουν πάρα πολλά από όλα όσα λέγουν εκλεκτοί ομιλητές και συνάδελφοι εδώ. Πολλά από αυτά που ελέγχθησαν μέχρι στιγμής είχαν εφαρμογή και στη δική μου περίπτωση. Απλώς ήθελα να πω, σαν εμπειρία, να το αναφέρω αυτό στο παρόν συνέδριο και συγκεκριμένα για την ομιλία σας ήθελα να προσθέσω ότι και το αίσθημα της μοναξιάς ήρθε σε αυτή την περίπτωση και σε μένα, αλλά δεν το εβίωσα. Κατάφερα και το αντιμετώπισα. Όπως και όλα τα άλλα που ήρθανε σε μια τέτοια περίπτωση, καθώς επιστράτευσα όλες μου τις εμπειρίες που μέχρι τώρα είχα και τις γνώσεις μου, με βοήθησαν πάρα πολύ και οι θεολογικές γνώσεις, αλλά και όσες είχα από ιατρικής απόψεως και κάποιες λίγες γνώσεις στην ψυχολογία, αλλά και η άριστη συνεργασία την οποία είχα με τους πολύ καλούς γιατρούς μου, είχαν ως συνέπεια να έχουν μια πολύ θετική εξέλιξη στο πρόβλημά μου. Ευχαριστώ και πάλι, ήθελα αυτό απλώς να πω και να ευχαριστήσω και πάλι και όλους σας. Χωρίς να θέλω να μπω στα χωράφια σας, εγώ πιστεύω ότι αν αντιμετωπίσετε όντως τη μοναξιά σας, τη βιώσατε. Απλώς δεν σας κατέβαλε. Ο πατήρ Μανώλης βίωσε τη μοναξιά του, το εξέφρασε, αλλά δεν τον κατέβαλε. Ήλπιζε ακόμη ότι ο Θεός θα το θυμηθεί στην Βασιλεία Του. Μην προσπαθήσουμε να διώξουμε τη μοναξιά. Χρειάζεται να την αντιμετωπίσουμε θετικά. Γεώργιος Μίλκας από τη Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως. Πρώτη φορά έρχομαι στο συνέδριο και σας ευχαριστώ. Επειδή λέχθηκε το θέμα της μοναξιάς και το αν η παρουσία και μόνο κάποιου ανθρώπου βοηθά, θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό από τη ζωή της ενορίας μας. Μια γερόντισσα εισάγεται στην εντατική του νοσοκομείου Παπανικολάου. Η κόρη της γιατρός πηγαίνει στο μισάωρο που προβλέπεται και τη βλέπει και μετά φεύγει. Κάποια στιγμή ειδοποιείται η γιατρός κόρη ότι η μητέρα της τελείωσε και πηγαίνει να την παραλάβει. Και τότε η νοσηλεύτρια της εντατικής πέφτει στην αγκαλιά της κλαίγοντας. «Γιατί κλαις καλή μου?» ρωτάει η κόρη γιατρός.
Και απαντάει η νοσηλεύτρια, η μητέρα σου λίγο πρωτού ξεψυχήσει μου είπε, πάρε με στην αγκαλιά σου, θέλω να πεθάνω μέσα σε μια αγκαλιά. Ευχαριστώ. Καλό. There's a question here. If it's a question or a statement, I don't know, but I guess it's okay. Και τα δύο. Αριστοφάνη Ζαμπακίδης από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ταπεινά για όσα θεωρητικά και πρακτικά ακούσαμε από χθες μέχρι σήμερα. Δεν έχω να σχολιάσω και να καταθέσω κάτι σημαντικό, αλλά θέλω και εγώ να αναφέρω ένα περιστατικό. Δεν είναι ίσως γνωστό ευρύτατα. Αναφέρεται στο πρόσωπο του Μενέλα Ουλουντέμι. Είναι γνωστός ο Ουλουντέμι σε πάρα πολύ κόσμο, με τα λογοτεχνικά κυρίως βιβλία τα οποία έχει συγγράψει. Και μέχρι σήμερα διαβάζονται τα βιβλία του. Τον τελευταίο καιρό της ζωής του ήταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Εκεί υπηρετούσε και διακονούσε ο πατήρ Διογένης, ένας Κύπριος κληρικός, τον οποίο είχα γνωρίσει και από τον ίδιο έχω ακούσει το περιστατικό. Περνούσε απ' έξω, δεν ήταν βέβαιος ο πατήρ Διογένης αν θα τον δεχόταν ο Λουντέμις. Περνούσε συχνά απ' έξω και έλεγε μία καλημέρα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Λουντέμις λέει σε μία αδελφή νοσοκόμο, πες αυτόν τον κληρικό να έρθει μέσα. Πηγαίνει ο πατήρ Διογένης και του λέει, λες απ' έξω καλημέρα, μέσα δεν μπαίνεις να μου πεις και εμένα μία καλημέρα, να ακούσω να συζητήσουμε κάτι. Ευχαρίστως κύριε Λουντέμι. Ανοίγει η συζήτηση, τον ξανακαλεί να τον επισκεφθεί δεύτερη, τρίτη φορά, τέταρτη, και κάποια στιγμή του λέει, κλείσε την πόρτα τώρα, θέλω να εξομολογηθώ. Ο πατήρ Διογένης μου είπε, και σε άλλους βέβαια το είπε, ότι ήταν μία από τις εξομολογήσεις τις οποίες δεν είχε αισθανθεί ποτέ στη ζωή του και δεν είχε δεχθεί παρόμοια εξομολόγηση ενός ανθρώπου που διεκήρυται ότι ήταν άθεος και από την πλευρά του πολεμούσε τον χριστιανισμό. Τέτοια περιστατικά είναι πάρα πολλά και φανερώνουν. Ο άνθρωπος που ζούσε τη μοναξιά αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει την παρουσία του ιερέα, του Χριστού και στο τέλος εξομολογήθηκε και κοινώνησε και μετά από λίγες ημέρες έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Κάτι παρόμοιο άκουσα πριν από 10 ημέρες στο Άγιο Όρος. Μάλλον μου διάβασε ένας πρώην φοιτητής μας, νυν δόκιμος μοναχός, στον Άγιο Ανδρέα στις Καριές, μία επιστολή μιας μητέρας 38χρονης, εκοιμήθη, η οποία αισθάνθηκε και διαπιστώθηκε ιατρικά ότι δύο φορές είχε καθολικό καρκίνο, δύο φορές διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τίποτε μετά από τη γέννηση δύο παιδιών. Την τρίτη φορά βέβαια πέθανε. Την επιστολή προς τον μοναχό, άρρωστος ο μοναχός από τα παιδικά του χρόνια, εφέρει μία αρρώστια δύσκολη, γράφει την επιστολή και γράφει στην επιστολή μεταξύ άλλων. Του λέει Αργύρη, εγώ αισθάνομαι, δεν μπορώ να σου εξηγήσω πολλά πράγματα, αλλά ξέρω ότι τον πόνο τον επιτρέπει ο Θεός παιδαγωγικά. Ξέρω ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Δεν ακούω κουβέντες, αλλά ξέρω όμως ότι με αγαπάει ο Θεός. Αλλά προσεύχομαι για σένα. Προσεύχομαι να πάρει την αρρώστια από σένα ο Θεός και να την φέρει σε μένα, διότι εγώ σε λίγες ημέρες φεύγω από αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Άλλοι ερωτήσεις. Πίσω. Αυτός ο κύριος εκεί, μάλλον ο πάτερ είναι. Paolo Perletti from the metropolis of Belgium. Father, an experience a bit different from yours in which one word was necessary. A case very similar to yours, a parishioner of mine in Belgium, dying in a few days, I was bringing him Holy Communion. Every time I went, I said, my dear, I am bringing you Holy Communion. After receiving communion, with anguish, he said, don't go away, stay here, stay here.
Yeah, one. But I didn't say not to say anything. No. I want to show you a different example in which some word was needed, very different from your but case. But I didn't say not to say anything. Of course. I just posed a example of someone who. I want to give you a different example. Μπορώ να κάνω μια έτσι να ρίξω μια βόμβα. Of course. Ρίξτε. Να με συγχωρείτε, πρέπει να τελειώσουμε και θα έχετε ομάδες. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που δεν μου μιλήσατε για τη μοναξιά του ιερέως. Θεωρώ ότι αποφεύγετε την πιο δύσκολη κατάντια μας ως λεγόμενοι αδελφοί εν Χριστώ. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Ο καθένας ζει στη μοναξιά του και στον πόνο του. Το έχω ζήσει εγώ ως ιερέας και μην το αρνηθούμε. Αν αρνηθούμε αυτό, θα σβήσουμε, θα χαθούμε. Όχι ως πρόσωπα, ως εκκλησία, και θα βρει ο Θεός κάπου αλλού να πάει. Μη φοβάσαι, το λέει και το Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, Πατέρα.